πάρα πολύ. Με κινηματογραφικές παραγωγές για Cinefil, η ΕΡΤ θα γεμίσει τα βράδια σας στο σπίτι και την ερχόμενη εβδομάδα. Το θέμα επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. Το λιοντάρι της MGM βρυχάται στην ΕΡΤ αυτό το γιορτινό τρίμερο. Το μεγάλο Σάββατο, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είστε καλεσμένοι σε ένα πάρτι. Η κλασική κωμωδία του Blake Edwards με τον Peter Sellers καταγράφει τη σειρά άτυχων στιγμών που θα προκληθούν σε μια γιορτινή δεξίωση όταν κατά λάθος θα προσκληθεί ένας Ινδός κομπάρσος που λίγες μέρες πριν είχε απολυθεί από μια ταινία. Κοινωνικό σχόλιο για την εποχή της απελευθέρωσης, τη γενιά των παιδιών των λουλουδιών και με αμίμητες ατάκες όπως το Birinam Nom που έγιναν μερικά από τα αξέχαστα σημεία της ταινίας. I think had he not been Peter Sellers, he very likely could have ended up in an institution. Truly. What would he do to make you think that? Well, 3 o'clock in the morning, phone would ring. I'd wake up. He'd Blake, this is Peter. I just talked to God. And he told me how to do the scene tomorrow. But he wasn't joking. Yeah, he had just talked to God. He used to carry a shrine around with him. He talked to his mother all the time, his deceased mother. Όσο Steven Spielberg βρίσκεται στο μοντάζ του κινηματογραφικού remake της ανεπανάληπτης ταινίας West Side Story, εμείς θα σας θυμίσουμε την πρωτότυπη την Κυριακή του Πάσχα. Το αριστουργηματικό musical των Steven Sondheim και Leonard Bernstein του χρόνου θα μετράει 60 χρόνια ζωής. Η πάλι των Jets με τους Sharks, σαν τη βεντέτα των Καπουλέτων με τους Μοντέκους, κέρδισε 10 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ αυτών καλύτερης ταινίας, αλλά και για τον Γιώργο Τσακίρη και τη Ρίτα Μορένο στους δεύτερους ρόλους. West Side Story. It was such an incredible, unique, one-on-a-lifetime experience for everybody. The Mirage Company has made some wonderful, wonderful movies, but I think this one in their list of movies stands out. I think it's even for them one. More than anything else they've done. I think it's number one. Παρά την απαγόρευση, τη Δευτέρα του Πάσχα ετοιμαστείτε για τη βόλτα της ζωής σας. Τσίτι τσίτι μπανγκ μπανγκ. Ένα αυτοκίνητο που παίρνει από μόνο του πρωτοβουλίες γίνεται η αιτία μιας απίστευτης μουσικής περιπέτειας. My God, it's truly scrumptious. Yes, oh, how lovely to see you. Remember me, I'm the lovely lonely man. Yes, of course you are, but not anymore. Αυτό το τρίμερο που μένουμε σπίτι, η ΕΡΤ φροντίζει για τη διασκέδασή σας με μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες από το στούντιο της MGM. Το λιοντάρι λοιπόν βρυχάται στην ΕΡΤ 2. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για την αθλητική σας ενημέρωση.